Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Νουλ. Ευχαριστώ που δεν ρωτήσατε τι κάνω. Έχω να κάνω record ένα μήνα και αυτό είναι το 17ο επεισόδιο της season 5 του Wooden Toast SMP. Και όπως μπορεί να θυμάστε από το προηγούμενο επεισόδιο, το επεισόδιο 16 που ήταν ένα μήνα και πριν, στο προηγούμενο επεισόδιο έφτιαξα ή τουλάχιστον διακόσμησα το σπίτι μου μέσα. Και κουνάει πολύ κάμερα, το οποίο δεν είναι καλό, αλλά δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα. Θα το υποστούμε. Εσείς δηλαδή, εγώ είμαι καλά. Και πώς ξεκινάει αυτό το βίντεο? Μα φυσικά με τον αγαπημένο μου τρόπο, φτιάχνοντας Terraform, ναι! Αρκετό για να μου σπάσουν τα νεύρα, ναι! Και όπως μπορείτε να δείτε, έχω αρχίσει να διακοσμώ εδώ από πίσω και έφτιαξα και τρόπο να μπορείς να κατεβαίνεις κάτω. Βασικά αυτό τον είχε από το προηγούμενο επεισόδιο, χαχαχα joke. Απλά δείχνω παραπάνω content. Τώρα βγάζω υλικό, wow. Εσείς βλέπετε, εμένα να λέω μαλακίες, να μην λέω τίποτα, ναι! Να είμαστε ειλικρινείς, θα χρειαστούμε άλλο αυτό το Iron Farm. Νομίζω τελειώνει η σεζόν. Έχω αρκετό iron για να με κρατήσει άλλες 5 σεζόν. Και έχω φτιάξει ό,τι hoppers ήθελα. Γκρέμισμα. Κοίτα να δεις τώρα πόσο κακός άνθρωπος είμαι. Nice. Τόσο κακός άνθρωπος είμαι. Έπεσα ξανά μισό λεπτό να ξανανεύω. Δες τώρα πόσο κακός άνθρωπος είμαι. Ψοφίστε! Βλαμμένοι άνθρωποι. Ευχαριστώ για την τέτοια σας. Α! Είχε χαλάσει ούτως ή άλλως. Δεν λειτουργούσε. Τέλεια, ωραία. Άρα καλύτερα που το χαλάω, ούτως ή άλλως ήταν άχρηστο. Κάτσε, πώς κλείνει. Ναι, ναι, αλλά θα καεί το ξύλο. Να καεί, με βοηθάει κιόλας. Αλλά πριν κατέβω από εδώ πάνω, δείτε τι ωραία θέλει. Δεν το έχω δείξει ακόμα αυτό, αυτό είναι πιο μετά, σκάσε. Και γκρέμισα το μισό μου base. Ναι. Σαν να μην έγινε ποτέ. Όλα τέλεια. Όπως μπορεί να είδατε, λοιπόν, κάθισα και έβαλα δέντρα! Δεν μπορείς να φανταστείς. Έβαλα δέντρα! Δες πόσο πιο γαμάτο είναι με δέντρα! Απλά δες το! Δες το τι πανέμορφο είναι! Κάτσε μην πέσω, από εδώ θα πάω. Είναι τόσο πανέμορφο! Είναι απλά υπέροχο! Και ξέρεις τι, όχι μόνο αυτό, δεν είναι ότι έβαλα δέντρα από την μπροστά πλευρά, από πίσω δεν έχω βάλει, δεν πειράζει, έχω βάλει πολύ λίγα. Έφτιαξα και απέναντι, κάθισα, τελείωσα το Terraform, έβαλα αυτό εδώ πέρα το πλουπ, πλουπ. Ναι, δεν ξέρω να κάνω parkour, τι θες. Εγώ το χτίσα και δεν μπορώ να περάσω απέναντι. Και δεν είναι καν δύσκολο, είναι ότι είμαι άχρηστος. Έφτιαξα και αυτό εδώ πέρα, δηλαδή τελείωσα όλη αυτή την πλευρά που είχα σκάψει πιο παλιά, που είχα γκρεμίσει και είχα αρχίσει να χτίζω το Terraform από κάτω. Και εδώ θα μπει πέτρα, απλά δεν ξέρω πώς θα τη φτιάξω. Εκεί έχω βάλει πέτρα, δεν φαίνεται ωραία, δεν μ' αρέσει, τέλος πάντων. Κάθισα, έφτιαξα ποταμάκια μικρούλικα και... Δείτε, απλά ομορφιά. Δεν ήταν καθόλου έτσι εδώ πέρα, το έφτιαξα όλο. Υπέροχο! Okay, υπέροχο. Μπρο, είμαι τόσο περήφανος για αυτό το build. Καλά, τα δέντρα δεν είναι δικά μου προφανώς. Τα έχω πάρει από αλλού, τα έχω πάρει σε schematic, δηλαδή ψηφιακό αρχείο. Το έβαλα και έχτιζα ακριβώς εκεί που μου έλεγε να το χτίσω από έναν άλλο κόσμο.
έχω βάλει και ένα μυστικούλι. Το πείτε σε κανένα. Άμα ανοίξει αυτό εδώ το trapdoor, έχει αυτά εδώ τα command blocks, τα οποία τα μετέφερα από ένα άλλο μέρος κάτω και πατάς και βγαίνει στο raid farm, το οποίο δεν ξέρω αν έχω δείξει σε βίντεο. Ο Μανώλης έχει κάνει raid farm και αυτή τη σεζόν. Δεν ξέρω, δεν παίζει να το έχω δείξει σε βίντεο. Τέλος πάντων, δουλεύει, δεν ξέρω πώς, να σας πω την αλήθεια. Και, α ναι, έφτιαξα και εδώ τα κουμπιά για να μπορείς να πηγαίνεις πιο γρήγορα από το να πρέπει να κολυμπήσεις. Το button παλιά ήταν κάπου εκεί κάτω. Δεν θα δείξω, θα το αφήσω ώστε στο word download, όταν κατέβει, να το βρείτε μόνοι σας. Έχει δύο κουμπιά. Έχει ένα που σε γυρίζει στο hub και ένα που πάει εκεί πέρα. Και μπορεί να παρατηρήσετε στο hub, αλλά μπορεί και όχι, ότι ξέρετε, υπάρχει άλλο ένα μέρος. Υπάρχει άλλο ένα κουμπί. Υπήρχε το shopping area, το μέρος εδώ πέρα, το base μου, και υπήρχε και άλλο ένα μέρος. Αλλά είναι πιο ωραίο άμα πας με τρένο, γιατί έχω κάνει υπέροχο σταθμό. Και άμα μπεις εδώ και φύγεις, και τα λέμε σε 2 λεπτά που θα φτάσω. Ναι, χρειαζόμαστε lighter γιατί το έκαψε η λάβα. Ναι, επιστρέφω. 15 minutes later. Και έχει χάρη που είμαι στο YouTube και δεν μπορώ να βρίσω. Παίρνουμε το minecart. Αλλά τουλάχιστον είναι φτιαγμένο το track. Άμα πάμε αυτό το παιδί, πάλι είναι στη σκάλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω εγώ record σήμερα. Αυτά είναι στον αγαπημένο μου, κατά τη γνώμη μου, σταθμό. Γιατί ήταν ωραίο το terraform από πριν, εγώ δεν έκανα τίποτα. Είναι και μέσα στο νερό που το νερό ήταν από πριν, εγώ δεν έκανα επίσης τίποτα. Βγαίνεις από εδώ. Παίρνεις ένα boat. Εγώ θα πάρω τέτοιο, αλλά έχει 2 χρώματα. Υποτίθεται για ανταγωνισμό. Πρέπει να έχει παραπάνω, δεν με νοιάζει. Τσουλάς από εδώ. Και πες απ' έξω. Καλά να πάθω. Συνεχίζεις από εδώ. Και βγαίνεις εδώ. Και έχω φτιάξει, βασικά δεν έφτιαξα, βρήκα αυτό το ποτάμι και έβαλα γύρω γύρω πέτρες. Αχ. Και δεν μπορώ να οδηγήσω, έχω πάθει επιληψία. Ποδό, 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 ποδό. Όχι, έχω πάθει επιληψία. Έλα, στρίψε! Δεν στρίβει. Αχ, στρίβει πάρα πολύ. Μπορεί να έχει και blue eyes. Τα μπλε μάτια τα δικά σου. Μάτια μπλε καραμελέ. Α, τα τα χα 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 χα. Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Αχ, ψυχή μου. Οδό. Τι. Κάνεις αυτό το κύκλο. Οπ. Κάνε τη στροφή. Μπράβο. Και τώρα εγώ πρέπει να κάνω. Τι λίγο δύσκολο. Όχι να προσπεράσω αυτό. Να πάω. Και να προχωρήσω λευθεία. Δεν έπρεπε να βγει έξω. Πίσω. Όσο το έκανα τεστ, μια χαρά δούλευε. Κατέβα, σιγά σιγά. Κόλλα στον τοίχο. Μπράβο. Στρίψε στον τοίχο. Στρίψε απ' την άλλη. Από εκεί. Αχ. Γι' αυτό δεν παίζω Forza Horizon. Ανεβαίνεις. Σε πετάει. Παίρνεις τη βάρκα σου και μπαίνεις. Ωραία, τέλεια. Τώρα δούλεψε δηλαδή. Γιατί πριν δεν δούλεψε? Τέλος πάντων.
Λοιπόν, και κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το βίντεο και υπό άλλες συνθήκες θα έκλεινα σε αυτό εδώ το μέρος με θέα το spawn, είτε την πίσω πλευρά, είτε αυτήν εδώ την πλευρά, αλλά ξέρετε κάτι. Είμαστε ειλικρινείς. Από εδώ είναι ωραίο, αλλά από εδώ είναι μισό τελειωμένο, δηλαδή δεν έχει δέντρο εδώ, έχει ψωφή μηλέκη, δηλαδή μέχρι και τα χόρτα σταματάνε. Από εκεί δεν έχει τίποτα, από εκεί τίποτα, αυτό τίποτα, είναι ένα τεράστιο άσχημο κουφάρι. Και θα μπορούσα να κάτσω να το φτιάξω, αλλά ανταυτού θα πατήσω slash hub. Θα πάω στο base μου. Θα κάτσω εδώ πέρα. Και εδώ θα κλείσω αυτό το βίντεο, καθώς αυτή τη στιγμή το base μου είναι πιο όμορφο από το spawn. Και αυτό ήταν ο στόχος μου από την αρχή, γιατί να είμαστε ειλικρινείς. Θέλω πάντα το πιο όμορφο μέρος να είναι το base μου, και τις άλλες φορές ήταν άσχημο, τις άλλες σεζόν. Άρα, τώρα, το πιο όμορφο spawn. Το πιο όμορφο μέρος σερβερ είναι το δικό μου μέρος! Εντάξει, και τώρα που κρίντζαρε τη ζωή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και που μένετε μέχρι το τέλος. Εύχομαι να σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like και ένα subscribe. Και εμείς θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αντίο σας και αποχαιρετώ πίνοντας τσαγάκι. Αντίο σας.